Η επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο φιλανδικό πλοίο Εστέλ, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Στρατιώτες με μάσκες επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Στην αποστολή συμμετέχουν και 5 Έλληνες, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος και Δημήτρης Κοδέλας. Πάμε στο Μανώλη Ασαριώτη να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Μανώλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε, καθώς η επικοινωνία με τους επιβαίνοντες του πλοίου είναι αδύνατη από τις 11 και 4 εδώ και 2 ώρες λοιπόν, από τη στιγμή που Ισραηλινά πολεμικά σκάφη προσέγγισαν το ιστιοφόρο, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε λοιπόν, στρατιώτες που φορούσαν μάσκες κατέλαβαν ουσιαστικά το Εστέλ, συνέλαβαν τους επιβαίνοντες ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων 5 Έλληνες, ο Δημήτρης Κοδέλας, ο Βαγγέλης Διαμαντόπουλος είναι 2 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι 3 που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για τη Γάζα. Αυτή την ώρα το πλοίο, το σκάφος ρημουλκείται στο λιμάνι Ασντότ, όπου υπάρχει κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών. Εκεί μεταβαίνει εσπεσμένα ο Έλληνας επιτετραμένος στο Ισραήλ για να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι συνελήφθησαν. Μάλιστα.